Πάμε λοιπόν να παίξουμε λίγο και με τα καινούργια πραγματάκια που μάθαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, να κάνουμε ταξινόμηση, έτσι, όχι ταξινόμηση, ταξινόμηση πραγματικών. Κατασκευάστε πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται από την είσοδο τρεις πραγματικούς και θα τους αποθηκεύει σε μία λίστα, θα ταξινομεί τη λίστα και έπειτα θα τυπώνει τη λίστα. Η sort είναι στην πραγματικότητα ένας αλγόριθμος, είναι ο αλγόριθμος της ταξινόμησης. Έχουν κάτσει και τον έχουν φτιάξει στην Python και έτσι μπορούμε να τους βάζουμε μία λίστα και να μας την ταξινομεί. Είμαστε στην άσκηση, ποια είναι τώρα αυτή, είναι η 7. Συνεπώς, να ξεκινήσουμε, να δέχεται από την είσοδο τρεις πραγματικούς. Τώρα, σε κάποιο προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο μάθημα, με πιάσατε κάποιοι, ξέχασα να κάνω τη μετατροπή, γιατί όταν διαβάζουμε από την είσοδο και του λέμε δώσε έναν αριθμό, ας πούμε δώσε το χ, μάλλον δώσε πρώτο αριθμό να πούμε καλύτερα εν προκειμένου, όταν κάνουμε αυτή την εντολή, τότε η επιστρεφόμενη τιμή είναι string. Αν εγώ δεν τη μετατρέψω στον τύπο δεδομένου που με ενδιαφέρει, δουλεύω με strings και αυτό δεν είναι καλό. Εντάξει, αν δεν το έχεις πιάσει, έτσι, σε δύο βιντεάκια ξέχασα να το κάνω και δούλευαν βέβαια αυτά που έκανα γιατί δούλευαν με strings. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε πάντα τη μετατροπή εφόσον θέλουμε να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένου. Συνεπώς, εδώ θέλω να διαβάζω πραγματικούς αριθμούς, άρα θα καλέσω τη float η οποία θα μου μετατρέψει το string σε πραγματικό αριθμό και αμέσως μετά θέλω αυτόν τον αριθμό να τον αποθηκεύσω σε μία λίστα. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δουλέψει κάποιος. Δηλαδή, ένας απλός τρόπος είναι να έχει φτιάξει μία αρχική λίστα, ας πούμε, με τρεις τιμές και αμέσως μετά να πηγαίνει να τις πειράζει. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ένας λίγο πιο κομψός τρόπος, θα έλεγα, είναι να έχω φτιάξει μία λίστα η οποία αρχικά να είναι κενή και ύστερα τα καινούργια στοιχεία τα οποία μου έρχονται να τα χώνω στο τέλος της λίστας. Αυτός είναι ο πιο κομψός τρόπος, θα έλεγα, εντάξει. Οπότε λοιπόν πηγαίνω και λέω ότι θα κάνω στο MyList, θα κάνω append αυτό το οποίο διαβάσαμε, να το αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή, προκειμένου αμέσως μετά να πάμε και να το κάνουμε append στη λίστα μας. Η λίστα μας τώρα έχει τον αριθμό τον πρώτο που πληκτρολόγησε ο χρήστης. Αμέσως μετά να πάμε να κάνουμε το ίδιο για το δεύτερο αριθμό. Αμέσως μετά κάνουμε το ίδιο για τον τρίτο αριθμό. Να πάλι τι νόημα θα έχει η επανάληψη στο επόμενο μάθημα. Να μην γράφουμε τον ίδιο κώδικα με copy-paste, αλλά να λέμε κάντο αυτό τρεις φορές, ρε μεγάλε, και παράτα με στην ησυχία μου. Θα γράφω το ίδιο κώδικα τρεις φορές. Όχι. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε πώς θα κάνουμε επανάληψη του ίδιου κώδικα πολλές φορές, εφόσον αυτό μας είναι χρήσιμο. Ωραία. Αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε την ταξινόμηση της λίστας. Μάθαμε το short και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Και στη συνέχεια θα πάμε και θα τυπώσουμε την ταξινομημένη πλέον λίστα και αυτό είναι το προγραμματάκι το οποίο κάνει ταξινόμηση αριθμών πραγματικών εν προκειμένου, τους οποίους διάβασα από το πληκτρολόγιο. Μας λέει να δώσει τον πρώτο αριθμό, εδώ δεν το έκανα πολύ όμορφο, να το κάνω λίγο πιο όμορφο, να είναι κομψές οι εκτυπώσεις οι οποίες θα βγαίνουν. Συνεπώς, τώρα θα μου το ξανατρέξει, ναι, τώρα είναι πολύ ωραίο, να βάλω τρεις αριθμούς, να βάλω το 1,45, να βάλω και το 5,18 και να βάλω και έναν ενδιάμεσο, να βάλω το 3,18 και πράγματι βλέπεις ότι μου βγάζει τώρα τους αριθμούς ταξινομημένους. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το πρόγραμμα, πιστεύω ήδη να έχεις ρίγη ενθουσιασμό από αυτά τα οποία μαθαίνεις. Άσκηση 8, λίστα αγαπημένων ταινιών. Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα αρχικοποιεί μία λίστα με τέσσερις αγαπημένες σας ταινίες. Πάμε στο IMDb λοιπόν, στο Amazon και έχουμε εκεί δεν έχεις μία λίστα, για παράδειγμα αν το χρησιμοποιείς ή εν πάση περιπτώσει σκέψου οποιαδήποτε ιστοσελίδα που έχεις μία λίστα αγαπημένων. Έτσι μπορεί να είναι ένα e-shop, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λίστες είναι αυτά πάλι. Θα αρχικοποιεί λοιπόν μία λίστα με τέσσερις αγαπημένες ταινίες. Να το φτιάξουμε λίγο αυτό. Πάμε στο τελευταίο μας προγραμματάκι για το μάθημα αυτό. Είναι η άσκηση 8. Ωραία. Και, ναι, έχεις τα δίκια σου και εσύ, με συγχωρείς. Ένα Python file ή βάζεις το extension py στο, όταν φτιάξεις ένα καινούργιο file. Ωραία, πάμε λοιπόν και φτιάχνω μια καινούργια λίστα. Τη λέω my list, μάλλον να την πω favorite movies για να είμαι λίγο πιο σεβαστικό στον κανόνα που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα. Σε προηγούμενο μάθημα ότι λέγαμε να βάζουμε ονόματα μεταβλητών που να απεικονίζουν λίγο αυτό το οποίο προσπαθείς να αποθηκεύσεις. Favorite movies λοιπόν και αμέσως μετά πηγαίνω και βάζω τέσσερις ταινίες. Τώρα δεν θα σου πω ποιες είναι οι αγαπημένες μου ταινίες αυτή τη στιγμή γιατί
δεν το έχω σκεφτεί κιόλας να τις ταξινομήσω σε μια σειρά. Μου αρέσουν πάρα πολύ ο κινηματογράφος, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν τα έχω ιεραρχημένα στο μυαλό μου. Λοιπόν, favorite movies είναι λοιπόν, έχω βάλει 4 ταινίες και αμέσως μετά, εσύ μπορείς να έχεις βάλει 4 ταινίες για να φαίνεται κιόλας ότι έχεις βάλει 4 συμβολούς σειρές. Και αμέσως μετά θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει μια καινούργια αγαπημένη ταινία. Ωραία, πάμε να το κάνουμε αυτό. Να πούμε ότι είναι μια καινούργια ταινία την οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε αυτή τη λίστα αγαπημένων ταινιών. Θα κάνουμε ένα input από το χρήστη, θα του πούμε δώσε καινούργια ταινία τέλος πάντων και θα του πούμε του κυρίου σκεφτόμαστε θέλουμε αλλαγή εδώ πέρα στο τύπο δεδομένο, όχι string θα βάλει, string είναι αυτό, ο τίτλος μιας ταινίας είναι string. Άρα λοιπόν new movie θα είναι το input το οποίο θα βάλει ο χρήστης. Στη συνέχεια, αν η ταινία υπάρχει ήδη στη λίστα θα ενημερώνει το χρήστη ότι δεν έγινε η αποθήκευση, μάλιστα. Ποιον τελεστή μάθαμε, το IN. Το IN, η πανίσχυρος τελεστής, ελέγχει αν κάτι βρίσκεται σε μία λίστα. Συνεπώς πηγαίνουμε και κάνουμε το IF μας και λέμε, αν η καινούργια ταινία είναι ήδη, άρα λοιπόν είναι IN στη λίστα με τα favorite movies, τότε πηγαίνουμε και του βγάζουμε ένα μήνυμα. Τι μας λέει να βγάζει, ότι δεν έγινε η αποθήκευση. Print. Θα του βγάλουμε ένα μηνυματάκι, να του πούμε ότι υπάρχει ήδη, δεν έγινε αποθήκευση. Εντάξει. Και σε αντίθετη περίπτωση να πάμε και να την αποθηκεύσουμε. Φαντάζομαι, αν η ταινία δεν υπάρχει στη λίστα θα την προσθέτει, καθώς θα ταξινομεί τη λίστα αλφαβητικά και έπειτα θα τυπώνει και τη λίστα. Ένα σωρό πράγματα θέλει εδώ. Αλλά και αυτό το έχουμε μάθει στο προηγούμενο μάθημα, μέσα σε ένα σώμα κώδικα, σε ένα μπλοκ κώδικα του if ή του else μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν υπάρχει στη λίστα, ναι είμαστε στο else αλλά δεν υπάρχει στη λίστα, θα την προσθέτει. Ωραία, άρα πηγαίνω στο favorite movies και του βάζω να κάνει append στο τέλος την καινούργια ταινία, new movie, και στη συνέχεια αμέσως μετά μου λέει να ταξινομεί τη λίστα. Α, και αυτό ξέρουμε να το κάνουμε. Favorite movies.short, κανένα πρόβλημα. Και έπειτα λέει θα τυπώνει τη λίστα, καθώς και το πλήθος των αγαπημένων ταινιών του χρήστη. Ωραία, να κάνουμε την εκτύπωση της λίστας. Συνεπώς θα πατήσουμε ένα print και θα βάλουμε το favorite movies του κυρίου. Ωραία. Και αμέσως μετά θέλουμε να τυπώνει και το πλήθος των αγαπημένων ταινιών, δηλαδή πόσες ταινίες είναι μέσα στη λίστα. Το έχουμε μάθει αυτό, το έχουμε μάθει. Είναι το len, όπου στο len πηγαίνουμε και του βάζουμε σαν όρισμα μια λίστα και μας τυπώνει το μήκος της λίστας, δηλαδή πόσα στοιχεία αυτό περιέχει. Ωραία, αυτό είναι το πόνημα που λες, οπότε να το σώσουμε και αμέσως μετά να το τρέξουμε κιόλας και να επαληθεύσουμε ότι όλα πάνε καλά. Δώσε μια καινούργια ταινία. Πρώτος έλεγχος τον οποίο κάνω είναι να του βάλω μια ταινία που υπάρχει ήδη. Πράγματι λοιπόν, η Movie 2 υπάρχει ήδη και δεν έγινε αποθήκευση. Έχω και ορθογραφικό λάθος στα γκρίκλεις. Αυτό είναι αποθήκευση. Αυτό είναι πιο κόμψο. Οπότε αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τη δεύτερη περίπτωση είναι να βάλει μια ταινία που δεν υπάρχει. Να βάλω μια ταινία, να βάλω την A, B, C, D, E, F, εντάξει, ούτως ώστε αλφαβητικά, παρόλο που θα κάνει append στο τέλος, μετά με την ταξινόμηση να πρέπει να πάει αυτό το πράγμα στην αρχή, εντάξει. Και δεν πάει στην αρχή όπως βλέπεις, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα τώρα με τα μικρά και με τα κεφαλαία, εν πάση περιπτώσει. Θυμάσαι ότι σου είχα πει στο προηγούμενο μάθημα ότι τα μικρά γράμματα ακολουθούν τα κεφαλαία, αλλά ακόμα δεν θα το διορθώσουμε αυτό, δεν έχει ρετοπλήρωμα του χρόνου. Αφού θα κάνουμε στο επόμενο μάθημα, είπαμε την επανάληψη, και στο μεθεπόμενο μάθημα θα μάθουμε λίγα ακόμα πράγματα για τις λίστες, μετά θα ασχοληθούμε και επισταμμένα με τις συμβολούς σειρές και τέτοιου τύπου μπαγκίδια θα τα διορθώνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτά λοιπόν ήταν σχετικά βαρύ το μάθημα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν το παρακολούθησες με συνέπεια, σε έβαλε πραγματικά πολύ περισσότερο στο νόημα του προγραμματισμού από ότι τα προηγούμενα μαθήματα, εντάξει. Αυτά λοιπόν, άνω τελεία και στο επανειδήν στο επόμενο μάθημα.